άδεια του μπαμπά όμως. Με την άδεια, βέβαια, δίπλα μου ήταν. Ρε Λάμπρο, πώς μπορεί να αισθάνεται ένα πιτσιρίκι όταν είναι, ξέρω εγώ, 8, 9 χρονών, 10 στο σχολείο, στο δημοτικό, που όλοι το όνομά του το ξέρουν πάρα πολύ καλά και το έχουν λατρέψει, που είναι σαν να σε ξέρουν και εσένα χωρίς να σε ξέρουν. Ναι. Αυτό το όνομα το τεράστιο, το οποίο το έχεις κι εσύ, ήταν για σένα, συσσαγωγικά, βαρός. Γλυκό βαρός. Στην πορεία, όταν ξεκίνησα να δουλεύω, άρχισε να γίνει περισσότερο βάρος παρά γλυκό. Όταν έφτασε να δουλέψεις. Στο σχολείο, πες μου, θα σε φτάσω και εκεί. Στο σχολείο ήταν πολύ γλυκό, πολύ χαριτωμένο. Εντάξει, 8-10 χρονών ακόμα δεν καταλάβαινα κιόλας, γιατί δεν είχε αρχίσει ο καταιγισμός των ταινιών τότε στην ιδιωτική τηλεόραση. Μόλις ξεκίναγε. Οπότε εκεί από το γυμνάσιο και μετά άρχισα κι εγώ και καταλάβαινα, ας πούμε, τι σήμαινε αυτό. Ο παππούς οπότε έφυγε από τη ζωή. Το 85. Δηλαδή πριν από 25 χρόνια περίπου. Άρα εσύ δεν έχεις πολύ καλή εικόνα του. Όταν έφυγε, εγώ ήμουν ούτε 7 χρονών και είχε, τα τελευταία χρόνια ήταν άρρωστος και τα λοιπά και δεν ήθελε να μας βλέπει. Εγώ και η αδερφή μου δεν ήθελε να τον βλέπουμε σε κάποια κατάσταση. Οπότε έχω λίγες μνήμες. Πάντως, παιδί μου, παππούς, εκτός από καταπληκτικός κωμικός και από τους πολύ αξιοαγάπητους κωμικούς και ηθοποιούς της εποχής εκείνης, λατρεμένος μέχρι και σήμερα, ήταν και πολύ ωραίος άντρας. Καλώς. Καλώ ήρθατε. Όχι, παιδί, είναι παππού σου. Α, το λέμε κι εμεί που είμαστε ξένοι. Εσύ δεν το λέει, όταν το βλέπει, δεν λε. Ρε την εποχή του πρέπει να έχει και καρδιέ. Ναι, ναι, έχω ακούσει διάφορα. Καλά, δεν λέω, βρε παιδί μου, ότι αν είχε ακουστεί κάτι. Λέω έτσι. Ναι, όχι, είναι όντω. Και εγώ μου βγάζει έτσι μια αρχοντιά. Πήρε κανεί τα μάτια του τα μπλε. Ο πατέρα μου και η αδερφή μου. Α, τα πήρε και η αδερφή σου. Μα και τα δικά σου είναι χρωματιστά. Ναι, πράσινο πάει, είναι από το σουέτσι μητέρα μου. Η μαμά σου έχει πρασινοπά μάτια. Ναι, ναι, και όλο το σόι. Η αδερφή σου μοιάζει καθόλου στον παππού? Όχι. Η αδερφή μου δεν μοιάζει με κανέναν. Δεν μοιάζει η αδερφή μου. Ακόμα το εξετάζουμε. Έχει τα μάτια βεβαίως. Έχει τα μάτια του. Και έχει και λίγο εδώ, νομίζω, Παυλίνα. Φαίνει λιγάκι, αλλά γενικότερα ξέφυγε λίγο. Για πες μου μετά που είπες ότι ξεκίνησα δουλειά και εκεί ήταν λίγο πιο σκούρα τα πράγματα. Με το όνομα πάντα λέμε. Ναι, εκεί ήταν πιο σκούρα με το όνομα του πατέρα μου μετά. Γιατί όπου πήγαινα, με ακολουθούσε αυτό ότι πήγα σε κάποια δουλειά γι' αυτό. Με αποκορύφωμα το καιρό που δούλευα στην ΕΡΤ και ο πατέρας μου ήταν βουλευτής. Εγώ που ήμουνα, όπου πήγαινα, ήμουνα παντού ο γιος του βουλευτή. Οπότε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάθε παιδί που κάνει τη δουλειά του πατέρα του να προσπαθεί να αποδείξει διπλά και τριπλά ότι εντάξει, κάτι μπορεί να κάνει κι αυτός. Πάντως να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, η εικόνα που βλέπω σήμερα στα 5 λεπτά που είμαι κοντά σου, με την εικόνα που έχω βλέποντά σε λίγο γενικότερα, λίγο στο πάνω στην ώρα, λίγο σε καμιά άλλη συνέντευξη που παίρνεις, που δίνεις κτλ. Δείχνει ένα παιδί πολύ μαζεμένο. Δεν ξέρω πώς είσαι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί με τους φίλους σου να είσαι όργιο. Αλλά θέλω να πω, δείχνεις έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί, μου πες ότι είσαι 30 χρονών. Ναι. Λοιπόν, πολύ προσεκτικό, μαζεμένο, αυτό που λέμε χαμηλών τόνων κτλ. Έτσι είσαι. Έτσι είμαι εκτός από όταν είμαι με τους γονείς μου και 5-6 πολύ δικούς μου ανθρώπους. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή έτσι ήσουν, ρε παιδί μου, και στο Λύκειο. Στο Λύκειο ήταν μια περίεργη περίπτωση. Εκτός από την πρώτη Λυκείου. Έχεις τρελάνει, όλο περίοδο. Ναι, γιατί το έχω χωρίσει σε περιόδους. Έχεις χωρίσει τα δημοτικά από τα γυμνάσια, την περίοδο που ξεκίνησες δουλειά. Ναι, γιατί το γυμνάσιο ήμουνα, επειδή πήγαινα σε ένα ιδιωτικό σχολείο αυστηρό. Σε ποιο πήγαινε? Στο Δούκα. Ναι. Το γυμνά... Αυστηρό ήτανε. Πολύ αυστηρό. Και ήθελε παιδιά που από ένα βαθμό και κάτω τους έδιωχνε. Δηλαδή, άμα δεν είχε ξέρω εγώ 16. Αντίο. Ναι, σου λέει ότι επειδή είμαι ιδιωτικό, δηλαδή σημαίνει θα με πληρώνεις και θα σε κρατάω. Σωστό, εγώ στο γυμνάσιο λοιπόν ήμουνα για αντίο. Μπράβο, γι' αυτό λέω μπράβο, γιατί κανονικά ένας που παίρνει λεφτά και τον νοιάζει πώς θα πάει το παιδί, αν θα πάει καλά. Σου λέω, δεν θα πάρω τα λεφτά μου. Άντε να μείνει και 15 χρόνια εδώ, θα τα παίρνω επί 15. Αλλά όχι, μ' αρέσει όταν το βλέπουν διαφορετικά, ότι θα έχετε στόχο ή έξω. Ναι, έτσι ήταν. Ναι, γιατί δείχνει ότι έχει φυσική. Και επειδή στις 3 πρώτες χρονιές του γυμνασίου ήμουν για αντίο. Με το ζόρι δηλαδή έμεινα, αλλά στο Λύκειο διάβασα πολύ. Διάβασες πολύ. Τελικά είσαι έτσι όπως σε περιέγραψα πριν από λίγο. Καλά, και πώς σκέφτηκες να μπεις μέσα σε αυτή τη δουλειά, ρε παιδί μου? Θέλει και λίγο παραπάνω, έτσι. Έχει τσαγανό και δεν σου φαίνεται, μάλλον. Είσαι, όταν χρειάζεται, μάλλον το βγάζει. Εντάξει, λίγο. Τι, πες. Πες, ρε κάτι. Δεν πάω από για μένα. Λίγο, ναι. Μπήκα για δοκιμή. Εγώ που σε ξέρω 5 λεπτά. 5 λεπτά, τα 5 πρώτα λεπτά είναι πολύ βασικά. Εμείς τον έχουμε δει πάντως σε εκρήξεις. Δημοσιογραφικής έκρηξης εννοώ, έτσι. Δύο φορές. Εγώ δεν μιλάω να κάνεις ανάγωγος, ρε παιδιά. Όχι, δεν μίλησα. Όχι. Υπερασπίζονταν κάτι και πολύ καλά έκανε. Μπήκα πολύ νωρίς για να δω αν μου αρέσει αυτή η δουλειά, το 97. Τώρα εσύ πάω για 14ο χρόνο. Καλά, ρε παιδί μου, πότε 16 χρόνο, 30 δεν μου πες.
Πώς μπήκε ο νωρίς. Τελειώνω το σχολείο, σε εφημερίδα για να δω αν αρέσει. Εντάξει, τέλειωσες. Όχι. Ξεκίνησα να δουλεύω χωρίς να πληρώνομαι με τον πατέρα μου διευθυντή κάπου 2 χρόνια, αμυστή. Όλοι έτσι ξεκινάνε, μην νομίζεις. Ναι, το ξέρω. Αυτή η δουλειά δυστυχώς αυτά τα έχει. Και καλό μας κάνει δηλαδή αυτό. Είδα ότι μου άρεσε και κόλλησε. Κάπως έτσι. Το μετανιώσεις ποτέ? Όχι. Πάντως, αν δεν έκανες αυτή τη δουλειά, πες μου μια άλλη λάμπρο που θα έκανες. Είσαι ο πρώτος λάμπρος που ξέρω, δεν ξέρω άλλον. Αλήθεια. Ξέρω άλλον. Όχι. Δεν ξέρω, είσαι ο πρώτος, δηλαδή θα μου μείνεις αξέχαστος. Α, ωραία. Εγώ ξέρω άλλη μια Ελένη, μόνο είναι η κολλητή μου η Ελένη. Αποκλείεται να ξέρεις μια Ελένη. Το Ελένη παίζει πολύ στην Ελλάδα. Ναι. Δύο πάντως ξέρω αλήθεια. Όταν ήμουν μικρός έλεγα. Σου μιλάω και εγώ, άξιο. Ναι, εδώ και καιρό. Όταν ήμουν μικρός έλεγα ότι θα γίνω ποδηλατάς. Μάλιστα. Μ' αρέσει αυτό. Δεν μου το έχει ξαναπεί κανένα άλλο παιδί. Ποδηλατάς. Εσύ είσαι άντρας πια δηλαδή. Ναι. Σαν παιδάκι εννοώ. Επειδή πάλι όταν ήμουν γύρω στα μέχρι 10 ετών, ο πατέρας μου έκανε την εξής πλάκα, γιατί μόνο αστεία δεν είναι φυσικά. Όταν πηγαίναμε να βάλουμε βενζίνη στη Βουλιαγμένη, μου λέγε ότι δεν είσαι δικό μας παιδί. Είσαι του βενζινά. Απλά σε έδωσε σε εμάς για να σε προσέχουμε. Γιατί? Του φαίνονταν πολύ αστείο αυτό το χιούμορ το φοβερό το Κωνσταντάρα 20. Αλλά αυτό το αστείο, αντί να κρατήσει μια εβδομάδα, κράτησε 7 χρόνια. Εγώ από 6 χρόνια με 13 νόμιζα ότι ήμουν του βενζινά. Και εγώ τα δικά μου τα παιδάκια που λέω συνέχεια, ελάτε μου ρε γυφτάκι μου να σας παρακαλείτε. Φαντάζεσαι. Έλεγε η μαμά μου ότι είμαι παιδί της Τσιγκάνας. Τι τραύμα. Δεν λέω ότι είναι δικά μου. Δικά μου. Έτσι μάλλον. Αλλά αντιρωμικά τώρα δεν εντάξει. Εγώ έμαθα ότι ήμουν αδανικός. Και γύρισε το σχέδιο εκεί. Όχι, την αλήθεια, τώρα έρχεσαι να βγαίνει το τραύμα. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι κάνουμε όλοι. Και τι μας κάνουνε στην παιδική μας ηλικία. Μάλιστα. Τώρα που είστε εκεί στην παιδική ηλικία, πείτε μου, ποιος από εσάς είχε κάνει ένα βίντεο με κάτι με τα παιδάκια στο σχολείο και το τι ακριβώς έχουν περάσει. Παιδάκια στο σχολείο που δεν περνούσαν πολύ καλά. Ναι. Δεν ξέρω αν πέρασε τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, παιδάκια που. Ελένη, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να τα φέρεις πέρα με τα παιδιά. Εγώ για παράδειγμα είμαι ένα παιδάκι χοντρό. Άσε μας, μωρέ, Άρη, που είναι χοντρό. Πολύ χοντρό, Ελένη. Θέλω να δω φωτογραφία, να μου τη φέρεις αύριο. Θα την έχεις αύριο τη φωτογραφία. Να χαρεί λίγο και μουτσινάς που μας είχε φέρει φωτογραφία. Τώρα θα την έχεις την Αφάνα. Με τα παλιά με τα. Μα τόσο χοντρό δεν φαντάζεσαι πόσο. Άσε μας, μωρέ. Αλήθεια σου λέω. Σαν μωρό μιλάς, γιατί όλοι χοντροί είμαστε σαν μωρά. Όχι, ήμουνα στο δημοτικό, ήμουνα πολύ χοντρό παιδάκι. Κορόιδαμα. Δηλαδή στο θρανείο μόνο χοντρό Άρη. Έτσι με λέγανε. Ο χοντρό Άρη, ναι, Ελένη. Δεν θα καλιάσω, δεν μπορώ. Έχω μπλάκι. Το ψυχολογικό τραύμα είναι αυτό το κουβαλάς. Αλήθεια. Να σου το πω και κάτι αλλιώς όμως. Ότι και από την άλλη πλευρά και κοκαλιάρης να είσαι, πάλι είναι ψυχολογικό. Το είχα εγώ αυτό, παιδιά. Σε λέγαμε η μάνα μου βάζε μέσα από το παντελόνι να κοπήκανε οι ποδιές, πολύ είχα στεναχωρηθεί. Μου βάζε παντελόνι και μέσα φορούσα φόρμα για να παχαίνουν λίγο τα πόδια. Αλήθεια. Και είχα πάντα κεφάλι μεγάλο. Το είχα. Και τα παιδιά μου το πήρα. Δεν μπορώ να πω. Και φαινόμουν κανονική από εδώ και πάνω, από εδώ και κάτω, κακομοιριά. Ξέρεις πόσες φορές, αλλά γιατί δεν είμαι σκουδάλα, παιδάκι. Γιατί. Καλύτερα έτσι παρά χονδρό πάντως, γιατί εγώ επειδή ήμουν πολύ χονδρό παιδάκι. Και εσύ χονδρό, ε. Ρε παιδιά, σαν παιδί, τα παιδιά δεν θέλουν να είναι τίποτα πολύ. Τίποτα πολύ, θέλουν να είναι κάπου στη μέση. Να μην διαφέρουν από τα λαπεδάκια. Ναι, γιατί την κορυδία δεν την γλιτώνεις. Αυτό να λέγεται. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εσύ που ήσουν το απολέθρινο το κοριτσάκι στο σχολείο, σου έβαζα από μέσα να η μαμά. Έβαζα, πιο μικρή έβαζα και φορμίτσα, δύο φόρμες. Ναι. Μία φόρμα και πάνω το παντελόν. Ωραία. 48 μπλουζάκια. Δηλαδή, αν βγει στην μαθητριά μου και πει τι θυμάστε την Ελενίτσα, θα σου πει ότι έβγαζα μπλούζες. Πώς λέγανε η θιά μου η Μαριγούλα. Α, αυτό ήταν σε παρακιά. Ναι. Μπλούζες. Μιλάμε τέλειωτες μπλούζες. Έβγαζα. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Αλλά περάσει κι εγώ πολλά. Δεν ξέρω. Από μέσα ήταν το παιδί. Α, τι να κάναμε, να βάζαμε μας στο ζωκορσέ, δεν ξέρω. Ναι, αυτό έλεγε. Γιατί εσύ είσαι ο κοριτσάκι, σου βάζαμε μια φόρμα και έβγαινε κανονικό. Εμείς που ήμασταν τα χοντρά, τι να μας κάνουν, πώς να την αφήσει το χοντρό παιδάκι. Καλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα είμαστε τα δύο χοντρά. Να κυλοδεκτούμε. Για να σου πω και κάτι άλλο, και η μαμά σου δεν μπορούσε να φεύγει από το σπίτι και να μην σου δίνει κολατσό μαζί, γιατί μετά βλέπει τα άλλα. Μα δεν το τρώγα, το δίνα πάντα σε κανένα άλλο παιδάκι να λέω ότι το τρώγα. Ο Άρης έτρωγε τον άλλον. Δεν το έφαγες, Δεν το έφαγες. Και το έδινε στον αντίστοιχο Άρη, που ήταν επίσης χοντρός στο σχολείο. Εγώ το έδινα σε ποιον έβρισκα, για να το φάει. Παιδιά, εγώ το κλέβα από ένα παιδάκι. Αλήθεια. Μετά έκτωσε το κλέβα. Και εσένα, θα καλύτερο, δεν μπορώ. Αλήθεια. Ναι, και μετά τον εκβίαζα, να μην το πεις γονείς του. Δηλαδή, ρε παιδί. Γιατί με ανακάλυψε μια φορά και το είπα. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη. Για πόσα κιλά μιλά, πείτε μου μια ηλικία για να θυμηθώ. Εγώ ήμουνα πολύ χοντρό παιδί, κιλά δεν ξέρω, θα σου φέρω. Παιδί μου. Δηλαδή, μου λες, ας πούμε, 7 χρονών, 8, πόσο να σου. 30 κιλά. Εγώ θυμάμαι. Μπορεί και 13 κιλά. Ήμουνα χοντρό παιδί. 5 κιλά παραπάνω από όσο είμαι τώρα. Ήμουν 90 κιλά σε 13. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Καλά, έχω μία φωτογραφία έχει μείνει, άλλες έχουν καεί. Κάψε κι αυτή! Μία έτσι για φίλη.
Είναι και μακρύ μαλλί. Γιατί να κρύβει το μάγουλο. Αυτό ήταν τη αδερφή μου. Δεν ήθελα να με κουρεύει η μάνα μου. Σοβαρά. Να τραβήξει σαν παιδάκι. Η αδερφή μου δεν ήθελα να με κουρεύει, η μάνα μου δεν ήθελα να τρώω. Ο πατέρα μου λέγεται με το μετζινά. Και μου λε εσύ παιδάκια το όνομα. Να τι τραβάω. Όπω τι ζώδιο είσαι. Λέων. Αρχίζει όμω τώρα σιγά σιγά και του τουριάζει. Μου βγαίνει. Μου ξεδιπλώνει το χαρακτήρα σου σιγά σιγά. Ήταν τα πρώτα 10 λεπτά. Μπράβο, μπράβο.